Η Τρόικα βρίσκεται στην Αθήνα. Οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης διαδέχονται η μία την άλλη. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και πιο σκληρές. Αυτό που διατείνονται οι Έλληνες υπουργοί είναι ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα ούτε νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Από την άλλη πλευρά του στρατοπέδου, ωστόσο, οι Τροϊκανοί δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο είναι για μία ακόμη φορά αναπόφευκτο. Το αποτέλεσμα, οι πολίτες να είναι βέβαιοι και σχεδόν προετοιμασμένοι να δουν και άλλες μειώσεις στα εισοδήματά τους, όσο και αν κάτι τέτοιο θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την ήδη τραγική οικονομική τους κατάσταση. Με τις συντάξεις τι να κάνουμε, κορίτσι μου. Οι συντάξεις μας έχουν κάνει να μην μπορούμε να ψωνίσουμε ούτε από το παζάρι. Περικοπές. Έχω ένα παιδί στην Κομωτινή, το οποίο σπουδάζει τώρα στον τέταρτο χρόνο και ζορίζομαι, δεν μπορώ να το σπουδάσω. Εάν δεν ντρεπόμουν λιγάκι, θα του έλεγα τον τελευταίο χρόνο να σταματήσει. Δεν έχουμε τα προστουζίν, δεν έχουμε τα ενίκια, δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε, δεν έχουμε να ψωνίσουμε. Ζούμε μια ζωή πολύ δύσκολη. Τι να πούμε και παραπάνω. Πώς θα γίνεται αυτή η κατάσταση, πώς θα εξελίξει. Δεν ξέρω τελικά. Δεν βλέπετε καθημερινά αυτοκτονίες. Βέβαια, εγώ δεν θα τους κάνω αυτή τη χάρη. Γιατί για να πάω να αυτοκτονήσω, να αποφασίσω, θα πρέπει να καθαρίσω καμιά πινταριά εκεί μέσα από τους 300 και μετά να την κάνω αυτή την απόφαση. Βέβαια, μετά ας πάω φυλακή, δεν με νοιάζει. Αλλά το κακό θα τους το κάνω. Όταν τελικά αποφασίσω να κάνω τέτοια πράξη. Αν περισσεύει κάτι, που δεν περισσεύει πολλές φορές, ερχόμαστε εδώ. Οι συντάξεις που λένε ότι θα μειωθούν κι άλλο. Δεν νομίζω να μειωθούν. Πού να πάνε. Πού πιο κάτω να πάνε. Και αυτές που παίρνουμε με το ζόρι τη βγάζουμε. Η κυβέρνηση δηλώνει, η Τρόικα λέει, αλλά δεν βρίσκεται ένας να τους πιάσει στο άλλο από εδώ για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάνε πολύ καλά. Πολύ καλά. Αν συμφωνούσαν και άλλοι, ο Τσίπρας και ο άλλος ο Κεφάλας, θα πήγαιναν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ποιος είναι ο άλλος ο Κεφάλας? Αυτός, ο Καμένος. Αχα. Ο Κεφάλας, ο Κολοτούμπας. Ναι. Πάνε πολύ καλά. Τώρα επιτρέπονται για να μην επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να μην συμφωνούν. Να συμφωνήσουν για να τα βρουν, να πάει η Ελλάδα μπροστά. Δεν πηγαίνουν, θα πάνε, κορίτσι μου. Δηλαδή, μας λέτε να είμαστε λίγο υπομονετικοί, απλά. Ακριβώς, ναι, να υπομονή. Θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, αλλά σκοπός είναι ο Τσίπρας να βάλει λίγο νερό στο κρασί της. Μάλιστα. Αυτό. Εσείς είστε συνταξιούχος. Ναι. Σας έχει μειωθεί η σύνταξη. Εγώ παίρνω απ' έξω σύνταξη και με έδωσε 3 ευρώ αύξηση φέτος η Μέρκελ. Πέρυσι με έδωσε 19, φέτος 3. Μάλιστα. Ναι. Όλα είναι δύσκολα στην εποχή αυτή. Έχουμε την κρίση η οποία μας επηρεάζει όλους. Σας έχει αλλά, οπωσδήποτε και από τη σύνταξη δικιά μου μας έχουν κόψει και δυστυχώς όλα τα ίδια είναι ανεβασμένα, δεν έχει τίποτα που να κατεβαίνει, ενώ οι συντάξεις κατεβαίνουν. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Η Τρόικα διατείνεται ότι θα μειωθούν κι άλλο οι μισθοί, οι συντάξεις, θα έρθουν νέα μέτρα, νέοι φόροι. Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπουν άλλα μέτρα, γιατί δεν σηκώνει η κοινωνία. Δεν μπορεί πια να το σηκώσει αυτό το βάρος. Αν το κάνουν αυτό, θα νεκρωθεί όλη η αγορά. Ήδη από τώρα έχουν τόσα καταστήματα, τα οποία αντί να φέρουν έσοδα στο κράτος, φέρουν ζημιά. Γιατί δεν μπορεί να εισπράξει ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο εισοδήματος, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς αυτό είναι αναγκαίο κακό. Να μην μπει τίποτε πάνω συντάξεις ή να κοπεί κάτι. Το έχουμε ξανακούσει αυτό στο παρελθόν και δυστυχώς η κυβέρνηση έχει διαψευστεί. Πολλάκης φορά, λοιπόν, εύχομαι να βγει αληθινό αυτό με την κυβέρνηση. Εύχομαι να οι άνθρωποι να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι που δεν πιστεύω. Δυστυχώς τα πράγματα τα βλέπουμε να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Τι να συζητάμε τώρα? Συνεχώς πέφτουν και ίσως θα μας ξαναπέσουν σε λίγο. Η εμπειρία μας αυτά τα χρόνια λέει ότι όταν η κυβέρνηση και οι γύρω από την κυβέρνηση λένε ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή, η αλλαγή είναι δεδομένη. Την βλέπουμε άμεσα ύστερα. Και χειρότερη. Και χειρότερη, εννοείται. Εγώ έχω χάσει λίγο την αισιοδοξία μου ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί κάτι εδώ στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς δεν βλέπουμε να αλλάζει και νοοτροπία ο κόσμος, εμείς οι ίδιοι.